Άντε μπρος, Μάρσο μιλάτε. Την εδώ, κατάστημα θροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής. Για όσους δεν πρόλαβαν την εποχή ή δεν θυμούνται, το Παντοπολείο ήταν το κατάστημα της γειτονιάς όπου ψώνιζες όλα τα είδη διατροφής και όχι μόνο. Ο Παντοπόλης σε αποκαλούσε με το όνομά σου και γνώριζαν τις προτιμήσεις σου προσφέροντας τοπικά προϊόντα. Ερχόμαστε όμως στο σήμερα και ένα Παντοπολείο γεμάτο με μυρωδιές και γεύσεις άνοιξε τις πόρτες του στην πόλη του Ηρακλείου. Το Παντοπολείο των Γεύσεων. Ένα εστιατόριο που συνδυάζεται με Παντοπολείο, όπου μπορείτε να αγοράσετε σπιτικά και παραδοσιακά προϊόντα. Αυτό που κάνει το Παντοπολείο των Γεύσεων να ξεχωρίζει, είναι πως προσφέρει παραδοσιακές γευστικές προτάσεις προσαρμοσμένες στη σύγχρονη μαγειρική με πρωτότυπους και ιδιαίτερους συνδυασμούς. Ένας χώρος φτιαγμένος με μεράκι από τον Νίκο Κουρουγιαβούρη και τον Γιώργο Ρουμπάκη με την παράδοση και τις γεύσεις της Κρήτης. Στο Παντοπολείο των Γεύσεων όμως μπορείτε να διασκεδάσετε όχι μόνο με τη γεύση, αλλά συγχρόνως και με ζωντανή μουσική που διαθέτει κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Βρίσκεστε σε ένα ποιοτικό εστιατόριο και εντυπωσιάζεστε από τις πρώτες ύλες των πιάτων, τόσο που θέλετε να πάρετε και μερικές για να τις χρησιμοποιήσετε σε δικές σας συνταγές, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Παντοπολείο των Γεύσεων και αφήστε τη γεύση να σας μαγεύσει. Δίπλα μου έχω τους ιδιοκτήτες και δημιουργούς του Παντοπολείου των Γεύσεων εδώ στο Ηράκλειο, τον Γιώργο Ρουμπάκη και τον Νίκο Κουρουγιαβούρη. Γιώργο, πότε άνοιξε τις πόρτες του το Παντοπολείο των Γεύσεων? Έχουμε τώρα 3,5 χρόνια που έχουμε επιχειρήσει αυτή την πρώτη κατάσταση, ας πούμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ έτσι, δημιουργικοί με όλο το σκηνικό. Ποια είναι η φιλοσοφία σας? Η φιλοσοφία μας είναι να παντρέψουμε το σύγχρονο με την παράδοση. Έτσι είναι και ο χώρος μας, έτσι είναι και τα πιάτα μας. Πιστεύω ότι γίνεται μια αρκετά καλή προσπάθεια. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Η Κρήτη, τα προϊόντα της και γενικά όλο το κόνσεπτ μας το επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Οπότε συνεχίζουμε έτσι. Τι είναι το διαφορετικό που θα έρθει ο επισκέπτης εδώ και θα δει? Το διαφορετικό είναι τα προϊόντα που βλέπετε από πίσω μας, τα ράφια μας, τα οποία τα συσκευάζουμε, τα φτιάχνουμε και τα λανσάρουμε εμείς από το μαγαζί μέσα. Γίνεται η συγκομιδή της πρώτης ύλης, η κατασκευή μέσα στην κουζίνα και η τυποποίηση, ώστε να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε μετά στο κοινό μας. Δηλαδή εδώ θα έρθει κάποιος, θα φάει, αλλά μπορεί να αγοράσει και τα προϊόντα που δοκιμάζει? Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα ανάλογα την εποχή έχουμε από γλυκά του κουταλιού μέχρι παστά, ελιές, αρωματισμένα λάδια, τσίπουρα, ρακόμελα, απ' όλα. Νίκο, πώς ξεκινήσατε αυτή την ιδέα εδώ στο Ηράκλειο? Ουσιαστικά την ξεκινήσαμε από το πουθενά. Αυτό έγινε σε ένα μήνα μέσα. Υπήρξε μια ιδέα, έκατσε η στιγμή τότε μάλλον. Και ξεκινήσαμε αυτό και στην πορεία όσο ξεκινούσαμε να κάνουμε, βγάζαμε και καινούριες ιδέες. Δηλαδή στην αρχή είπαμε να βάλουμε ράφια, αποφασίσαμε ότι θα βάλουμε ράφια. Είπαμε να κάνουμε αυτό, ναι, θα κάνουμε και αυτό. Το καλό είναι ότι υπήρχαν και φίλοι ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό. Και τελικά είδαμε στην υλοποίηση ότι ήταν πολύ εφικτό και καλό και υπάρχει ανταμοιβή μετά από 3,5 χρόνια ότι σε αυτό που κάνουμε προσπαθήστε, συνεχίστε δυνατά, είναι καλό. Είστε και οι δύο μάγειρες. Είμαστε και οι δύο μάγειρες. Είμαστε οι μάγειρες ουσιαστικά του μαγαζιού εδώ πέρα.
Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα να πάρουμε κάποιο καινούργιο και δεν υπάρχει λόγος. Το μεσημέρι είμαι εγώ, το βράδυ είναι ο Γιώργος, βράδυ μπαίνω και εγώ μέσα. Γενικά την κουζίνα την έχουμε πάνω μας εμείς. Δώστε μας μια εικόνα από τα πιάτα που προσφέρετε εδώ στους επισκέπτες. Βάζουμε το λουκάνικάκι, το οποίο έχουμε μηχανή δοκιμά πίσω και τα λουκάνικα τα παίρναμε εμείς. Οπότε βγάζουμε δικά μας λουκάνικα, το απάκι μας το καπνιστό που το καπνίζουμε πάλι εμείς, το οποίο το βγάζουμε με πέντε μέζι, που είναι δικό μας πάλι. Βγάζουμε μελιτζάνα γεμιστή με μοσχαράκι, βγάζουμε διάφορα πιάτα, τα οποία ουσιαστικά κατάλογο αλλάζουμε 4 φορές το χρόνο. Πάμε καθαρά να μην προλαβαίνει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει και λίγο με τις εποχές, γιατί ντομάτα, ας πούμε, το Δεκέμβρη δεν υπάρχει. Οπότε μπορεί να μην υπάρχει χωριά και σαλάτα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Χόρτα έχει διάφορα, αφού η Κρήτη επί 12 μήνες η γη βγάζει. Βγάζετε και πιάτα ημέρας όμως, Δουλεύουμε κατά πολύ το μαύρο πίνακα. Οπότε όπως ξυπνήσουμε το πρωί, ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Παντοπολείο. Παντοπολείο. Γιώργο, είσαι, βλέπω κάνεις κάτι μαγικά εκεί στην κουζίνα, φωτιές ανάβουνε. Τι μαγικά είναι αυτά? Έχουμε την πολυτέλεια στο μαγαζί, να έχουμε ανοιχτή κουζίνα, να βλέπει ο κόσμος μέσα από τη τζαμαρία μας το φαγητό που το ετοιμάζουμε όλο αυτή τη στιγμή που το έχει παραγγείλει. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, αλλά βλέπει και μόνος το επισκέπτης μας, ο πελάτης μας, ο φίλος μας, ότι θα πάρουμε ένα ολόφρεσκο προϊόν από μπροστά του, από το καλάθι μας, θα το τροποποιήσουμε, θα το μαγειρέψουμε μπροστά του και στο τέλος θα δει και το αποτέλεσμα που θα φτάσει στο πιάτο του. Εντάξει, οι φωτιές και αυτά είναι τα εφέ του επαγγέλματός μας, το οποίο κάνουν έτσι και λίγο πιο πικάντικη τη σχέση μας μεταξύ αίθουσας και κουζίνας. Εντάξει, ενθουσιασμένος ο κόσμος με αυτό το πράγμα, ενθουσιασμένος. Και εμείς βέβαια που μπορούμε και δείχνουμε στον κόσμο πόσο καθαροί και αγνοί είμαστε. Πώς σας φάνηκε το φαγητό εδώ στο Παντοπολείο των Γεύσεων? Είναι όλα υπέροχα. Είμαστε θαμώνοι στο μαγαζί. Ερχόμαστε μπορεί και μια φορά την εβδομάδα. Όπως πάντα, τα πάντα είναι υπέροχα και με τη ζωντανή μουσικούλα που έχουμε περνάμε τέλεια. Είναι υπέροχο, διαφορετικό από όλα τα συνηθισμένα που τρώμε κάθε φορά στα μαγαζιά που πάμε, με γλυκά κρέατα και διαφορετικούς μεζέδες. Είναι εντελώς ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και από το γύρους και από πίτσες. Ήταν πάρα πολύ καλά. Πώς σας φαίνεται το φαγητό εδώ στο Παντοπολείο? Υπέροχο το φαγητό. Τρώμε πληγούρι με χαλούμι, έτσι, το οποίο είναι καταπληκτικό. Μπιφτέκι γεμιστό, καταπληκτικό. Δεν έχω λόγια. Η μουσική απίθανη, είναι και το Σάββατο. Περνάμε καταπληκτικά εδώ στο Παντοπολείο των Γεύσεων. Έρχεσαι συχνά? Είμαστε θαμώνες, ναι, είμαστε θαμώνες. Ερχόμαστε 3 με 4 φορές την εβδομάδα.